Όλοι οι δικαιούχοι χρήστε του Turnitin, δηλαδή οι διδάσκοντε και οι διδάσκουσε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, πρέπει να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό χρήστη. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματο για την αποστολή πρόσκληση εγγραφή. Για να δημιουργήσετε κωδικό εισόδου, εισάγετε τη διεύθυνση του ακαδημαϊκού mail και συμπληρώνετε το επώνυμό σα στα ελληνικά. Για να συνδεθείτε, χρησιμοποιήστε το mail σα και τον κωδικό εισόδου. Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τον κωδικό σα ή έχει λήξει, μπορείτε να κάνετε ανάκτηση συνθηματικού. Για την προστήκη τάξης, επιλέξτε το κουμπί Add Class, πατήστε Create a New Class και επιλέξτε τον τύπο της εργασίας, ο οποίο συνίσταται να είναι ο απλός τύπος μαθήματος. Εισαγάγεται το όνομα της τάξης, Class Name και τον κωδικό εγγραφής, Enrollment Key. Ο κωδικός εγγραφής είναι υποχρεωτικό και αποτελεί τον κωδικό που οι φοιτητές ή οι φοιτήτριες πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να εγγραφούν στην τάξη. Προσθέστε θεματικού όρου το επίπεδο τη ημερομηνία έναρξη και λήξη του μαθήματο. Αφού πάρει το submit, θα εμφανιστεί σε ένα πλαίσιο το Class ID και το Enrollment Key. Η νέα τάξη θα εμφανίζεται πλέον στη λίστα τάξεων του λογαριασμού σα. Για να δημιουργήσετε μια εργασία, επιλέξτε την τάξη στην οποία θέλετε να ενταχθεί η εργασία αυτή και πατήστε το Alt Assignment. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο και επιλέξτε την ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των εργασιών. Η επιλογή Submit Papers To καθορίζει αν η εργασία θα αποθηκευτεί ή όχι στη βάση του Turnitin. Μέσω των προαιρετικών ρυθμίσεων μπορείτε να επιλέγετε τον τύπο αρχείων που θέλετε να υποβληθούν και να εξαιρείτε μια κοινότητα όπως η βιβλιογραφία από τον έλεγχο ομοιότητας. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πατήστε Submit. Για να ανεβάσετε μια εργασία, επιλέγετε το νέο assignment που δημιουργήσατε, μεταβαίνετε στο More Actions και πατάτε Submit. Πληκτρολογήστε τον τίτλο της εργασίας και επιλέξτε το όνομα του συγγραφέα από το αναπτυσσόμενο μενού, αν είναι εγγεγραμμένος. Αν όχι, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το Quick Submission. Πατήστε στο όνομά σας και επιλέξτε Yes στο Activate Quick Submit στα δεξιά. Στην κεντρική σελίδα έχει προσθεθεί το Quick Submit, όπου μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο αντιπαραβολή. Γράφετε τα στοιχεία του φοιτητή και επιλέγετε το αρχείο που θέλετε να ελέγξετε. Τονίζουμε ότι αν δεν θέλετε να παραμείνει το έγγραφο στη βάση, επιλέγετε το No Repository. Για οριστική διαγραφή ενό αρχείου, μεταβαίνετε στο Assignment. Πατήστε Delete και Request Permanent Deletion. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο που σα ενημερώνει για τη διαδικασία οριστική διαγραφή. Επιλέξτε Continue. Η διαδικασία αίτησης έχει ολοκληρωθεί και θα λάβετε ένα αντίγραφο στο mail σας. Τα αρχεία που βρίσκονται σε εκκρεμότητα προς διαγραφή συνεχίζουν να εμφανίζονται. Το αρχείο θα διαγραφεί από τους διαχειριστές με την ολοκλήρωση της αίτησης. Σε περίπτωση που διαγράψετε λανθασμένα ένα αρχείο, μπορείτε να ζητήσετε την επαναφορά του εντός 30 ημερών. Σημειώνεται ότι η επιλογή Remove from Inbox δεν διαγράφει το αρχαίο από τη βάση, αλλά το αφαιρεί από τον χώρο εργασία σα. Η διαγραφή δεν είναι διαθέσιμη μέσα από το e παρά μόνο από το Turnitin. Για περισσότερε πληροφορίε, υπάρχει αναλυτικό οδηγό χρήση στη σελίδα τη βιβλιοθήκη.